μέχρι αύριο προβλέπεται να καταβληθεί στου εργαζόμενου του ιδιωτικού τομέα το δώρο των Χριστουγέννων, την ώρα που στελέχη του Εργατικού Κέντρου στέλνουν αυστηρό μήνυμα προ του εργοδότε να μην επαναλάβουν πρακτικέ που τα προηγούμενα χρόνια ακολουθούσαν και που πάντω δεν ευθυγραμμίζονταν με την υποχρεωτικότητα τη καταβολή. Υπήρχαν πολλέ παρανομίε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμο περνάει δύσκολα και οπότε πρέπει να δώσουμε, να δώσουμε στου εργαζόμενου. Την, την καταβολή του δώρου μέχρι τις 21 του, του Δεκέμβρη. Πρέπει το δώρο να καταβληθεί στην καταλητική ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου. Εάν δεν καταβληθεί μέχρι τότε ε, πρέπει άμεσα την επόμενη μέρα οι εργαζόμενοι να το καταγγείλουν στις κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας. Όπω δήλωσε τόσο ο Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, όσο και ο Πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων, δεν έλειψαν στο παρελθόν τα παρατράγουδα δώρα που καταβάλλονταν και μετά απαιτούνταν από εργαδότε να επιστραφούν πίσω, δώρα που αντί για χρηματικό ποσό περιελάμβαναν τη διανομή προπληρωμένων καρτών για αγορά προϊόντων. Κάθε τέτοιου είδου πρακτική δεν είναι επιτρεπτή και θα πρέπει να καταγγέλλεται, επισημάνθηκε από του συνδικαλιστέ. Δεν πρέπει να τολμήσει κανεί να γίνουν τα ίδια ευτράπολα που γίνονται τα προηγούμενα χρόνια. Εμεί θα είμαστε εδώ για οποιοδήποτε καταγγελίε για να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους ώστε να καταβληθεί το δώρο κανονικά. Τέθεια φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν, είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα στους εργαζόμενους, πρέπει λοιπόν να το πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι στην ημερομηνία που προβλέπεται. Το δώρο των Χριστουγέννων είναι χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλλεται στους λογαριασμούς των εργαζομένων στο ύψος που καθορίζεται από τη σχέση εργασίας, τη σύμβαση που έχει υπογραφεί και το χρόνο εργασίας. Σαν δώρο καταβάλλεται στους εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα όταν έχουν εργασιακή σχέση από 1η Μαΐου μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου, τότε καταβάλλεται ολόκληρο το δώρο προσαρτημένο κατά 0,041% λόγω της άδειας και επίσης για τους εποχικούς ανάλογα τις ημέρες εργασίας καταβάλλεται περίπου ανά 19 ημέρες ημερολογιακές, δύο ημέρες δώρο Χριστουγέννων. Τα στελέχη πάντω του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου επανέλαβαν ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να φοβούνται και να καταγγέλουν τέτοιου είδου πρακτικέ. Είναι ποινικό αδίκημα και διώκεται με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Το έχουμε κάνει σαν σωματείο στο παρελθόν. Καλούμε λοιπόν όλου του εργαζόμενου όταν υπάρχουν τέτοια είδου φαινόμενα να τα καταγγέλουν άμεσα. Αυτό πρέπει να τελειώσει γιατί οι εργαζόμενοι περνάνε δύσκολα και πρέπει να, τους, να περάσουν τι οικογένειέ του στι γιορτινέ μέρε ευχάριστα.